Μετά τις αλλεπάλληλες φορές που οι φλόγες στο δάσος της Κέρης ήταν μια πραγματική και δραματική κατάσταση και οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής μια θλιβερή επανάληψη, σήμερα η κινητοποίηση των υπηρεσιών ευτυχώς είχε στη βάση της όχι μία ακόμη πυρκαγιά στο δάσος, αλλά την υλοποίηση άσκησης της πυροσβεστικής. Με ασκήσεις πραγματοποιούνται στο πεδίο, φαίνεται η ετοιμότητα και ο κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών, και της υπηρεσίας μας. Οφελούν όσον αφορά να μιλάμε την ίδια γλώσσα, όποτε και αν παραστεί ανάγκη σε μια ενδεχόμενη εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς. Το σενάριο περιελάμβανε μιας μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά που απαιτούσε το συντονισμό των υπηρεσιών προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος επέκτασης. Δεν είναι τυχαία η επιλογή για την Κέρη, διότι θυμάστε ότι και πέρυσι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ανεβήκαμε πάρα πολλές φορές για να αντιμετωπίσουμε πυρκαγιές. Θέλω να πιστεύω ότι η φετινή σεζόν μας βρίσκει σίγουρα όλους πιο έτοιμους. Επί του σεναρίου υπήρξε και ο τραυματισμός δύο πυροσβεστών που επιβλήθηκε να απομακρυνθούν από το πεδίο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σκοπός της άσκησης είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έρθουν στο πεδίο για να δούμε στο πραγματικό συμβάν τις αντιδράσεις και τη συνεργασία μεταξύ μας. Όπως επισημάνθηκε, τέτοιου είδους ασκήσεις βοηθούν στην πράξη να μπορούν από κοινού να συνεργάζονται οι εμπλεκόμενοι, να παρατηρούνται κενά και να αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πυρκαγιές που τα τελευταία χρόνια και στην Κρήτη είναι συχνότερες. Τεράστια σημασία είναι οι ασκήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, διότι έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν και να προγραμματίσουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιών και των φορέων. Μεταξύ των υπηρεσιών που συμμετείχαν εκτός από την πυροσβεστική ήταν η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, το ΕΚΑΒ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Περιφέρεια Κρήτης, δυνάμεις με εθελοντές, ο Στρατός, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, καθώς και ο ΔΔΕ.